βασικά ενδυναμώνει στην αρχή τα νοσοκομεία κόμβους. Νοσοκομείο κόμβους, δεν εννοώ μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Κρήτη, δεν μπορεί να πάρει αυτή την ευθύνη μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας, την ειδικότητα θα τη δίνει η Περιφέρεια Κρήτης ή η Περιφέρεια Θεσσαλίας ή η Περιφέρεια, και εκεί θα κανονίζει πώς θα γυρνάνε, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Συγγνώμη κύριε Μανουσάκη, συγγνώμη, μην με διακόπτετε. Ο ειδικευόμενος είναι εκπαιδευόμενος πρώτα και μετά είναι εργαζόμενος. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, ο γιατρός πρέπει να μάθει ιατρική. Πρέπει να μάθει την ιατρική, την οποία μετά θα εφαρμόσει στον κόσμο. Άρα θα πρέπει να περάσει και από το Βενιζέλιο και από το Παγνί και από τα Χανιά και από το Κέντρο Υγείας. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και αν θέλουμε να είμαστε μια σοβαρή δυτική χώρα. Ενδυνάμωση του brain drain. Θα συνεχίσουν να φεύγουν οι γιατροί στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα θα έρχονται και θα πηγαίνουν στην ειδικότητα και δεν θα βρίσκουν ούτε σπίτι να μείνουν. Εάν αυτή τη στιγμή δεν καταλάβουμε τη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Βορείου Ευρώπης, όπου υπάρχουν τα μεικτά εργασιακά συστήματα των γιατρών, όπου υπάρχει αξιολόγηση, σκληρή αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού. Και τριπλάση μισή. Και υπάρχει. Και τριπλάση μισή. Γιατί το ξεπερνάτε αυτό, κύριε Πασπάτη? Μα γιατί? Κύριε Μανουσάκη, δεν μιλάμε σε αμφιθέατρο. Σας παρακαλώ. Τριπλάση μισή είναι. Είναι τριπλάση μισή. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Μα ο ειδικευόμενος με 1000 ευρώ, πού θα βρει σπίτι να αλλάζει κάθε 3 μήνες? Είναι ο ειδικευόμενος, το πρώτο θέμα είναι η εκπαίδευση. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κ. Μανουσάκης αυτό. Δεν είναι δουλειά του, είναι δουλειά μου όμως. Είμαι συντονιστής διευθυντής σε κλινική, όπως ήταν ο κ. Γκουμενίδης. Εκπαιδεύω ειδικευόμενος, πληρώνομαι από το ελληνικό κράτος για να εκπαιδεύω γιατρούς. Λοιπόν, για να το κάνω αυτό πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες. Κύριε Πασπάτη. Ναι, αλλά την έλλειψη ειδικευόμενων όλοι την πληρώνουμε. Και την πληρώνουν ειδικότερα στην επαρχία που υπάρχει η μεγάλη έλλειψη ειδικευόμενων. Την πληρώνει και ο κόσμος και οι γιατροί. Δεν θα πάει κανείς. Αυτό που λέει η κυρία Ιωαννίδου και υπενίσθεται ο κύριος Μανουσάκης, ποιος ειδικευόμενος με την παινία που έχουμε σήμερα ειδικευόμενων και νέων γιατρών θα πάει να υποεκπαιδευτεί σε ένα νοσοκομείο? Θα διαλέξουν οι ειδικευόμενοι τα νοσοκομεία τα οποία έχουν τις καλύτερες συνθήκες. Να γυρίσουν. Εάν δεν το βλέπουμε, εάν δεν κάνουμε τίποτα, και εμείς σαν Νέα Δημοκρατία είμαστε μια κυβέρνηση που το έλος θέλουμε να το κινήσουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το τίποτα, θα φτάσουμε στο σημείο πραγματικά σε λίγο καιρό να μην έχουμε καθόλου γιατρούς στα νοσοκομεία και ειδικά έμπειρους γιατρούς. Να κερνάτε με τις τσέπες αλωνών όμως. Γιατί λέει δίνουμε κίνητρο, και το κίνητρο που δίνεται είναι από την τσέπη του Κοσμάκη. Δηλαδή, γιατί δεν κάνετε αυτό που έκανε η Ρουμανία, που διπλασίασε σε μια βραδιά τους μισθούς των γιατρών? Γιατί δεν εφαρμόζετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να κάνετε τον κατώτατο μισθό 2.000? Δεν είμαι υπουργός οικονομικών, κύριε Δεσκαλάκη. Ε, το κόμμα εκπροσωπείτε όμως εδώ. Αλλά και λέτε, εμείς ως Νέα Δημοκρατία και εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Και δεν ξέρω εάν είναι μόνο. Για τον Μπάτσι έχετε λεφτά όμως. Και δεν είναι η κυβέρνηση για τον Μπάτσι έχει λεφτά να δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για εκπροσώπηση του ταχυδρομικού δομευτηρίου. Για τα σκάνδαλα έχετε λεφτά. Για το Predator έχετε λεφτά. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Μπάτσι. Μα είναι δυνατόν. Διότι εγώ, κύριε Δασκαλάκη, όταν εμένα έπαιρνα το 2009 3.750 σαν συντονιστής διευθυντής και μέσα σε 1,5 χρόνο μου πήγε 1.950. Επί Νέας Δημοκρατίας. Στεναχωρημένος. Στεναχωρημένος ήμουνα. Όταν μου ήρθε ένας υποσμηναγός από την 115 που είχε ένα πρόβλημα και μου τον στείλανε και του λέω πόσα παίρνεις παιδί μου ήταν τότε, 920, ντράπηκα. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι γιατροί. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι γιατροί. Ο ειδικευόμενος πόσα έπαιρνε τότε, κύριε Πασπάτη? Πόσα έπαιρνε ο ειδικευόμενος τότε? Η καθαρίστρια. Το κόμμα σας τα παίρνει. Και να πω και κάτι. Ο φιλελευθερισμός, κύριε Δασκαλάκη, συγκινεί την ιστορία. Την κινεί. Το όταν αυτή τη στιγμή κάνουμε την όσμωση αυτή, βρίσκομαι ένα έλος το οποίο το κινούμε. Με τις τσέπες το μεγάλο. Και με τις τσέπες του Κοσμάκη. Πληρώνουμε τη ΔΕΗ. Πληρώνουμε. Μα είναι δυνατόν που μιλάνε τώρα σε αυτό το πράγμα? Ο μεγάλος ωφελημένος ήταν ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Γουμενίδη. Πρώτον, λέει ο κύριος Πασπάτης, δεν επιτρέπω καθόλου στην αριστερά να μου στερεί ή να διεκδικεί το δικαίωμα στην ανθρωπιά. Σε πολιτικό επίπεδο, όπως είπε ο ίδιος. Ακριβώς. Και λέω, σε πολιτικό επίπεδο, όταν ο ίδιος ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων είναι εγγεγραμμένες στο DNA τους. Ο ορισμός της σκοταδιστικής άποψης.
Όταν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με μία κουβέντα διαγράφει όλες τις κατακτήσεις της ιατρικής. Δεν χρειάζονται οι ΜΕΔ για τη βελτίωση της επιβίωσης. Έτσι δεν είπε. Δεν το παγώ. Ο ίδιος το είπε. Ότι δεν χρειάζονται οι ΜΕΔ και θα πέθαινε ο κόσμος ούτως ή άλλως. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιες απόψεις, είναι δυνατόν να εφαρμόζεις κοινωνική πολιτική? Είναι η νεοφιλελεύθερη άποψη που δεν θέλει πραγματικά ούτε κοινωνικό κράτος ούτε κοινωνική πολιτική. Εκφράστηκε και στο Σόιμπλε το νομοειδεάτη σας. Που συζήταγε για το κρύο, μπορεί να μην συζητάμε για την υγεία. Και τι είπε, βάλτε κάνω πουλοβεράκι παραπάνω. Στους Γερμανούς το είπε, αλλά είναι η άποψη νεοφιλελεύθερη που δεν σκέφτεται, δεν υπάρχει υποχρέωση του κράτους. Αυτό λέει τώρα. Αυτός που είπε ότι οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων είναι εγγεγραμμένες στο DNA τους, αυτός που σε μια γραμμούλα διέγραψε όλες τις κατακτήσεις της ιατρικής για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι ασθενείς από τον Άγιο Νικόλαο στο Βενιζέλιο ή στο Παγνί, ενώ μπορούν να αντιμετωπιστούν ιατρικά. Γιατί δεν δουλεύει ο αξονικός τομογράφος και γιατί δεν δουλεύει, γιατί δεν υπάρχει ακτινολόγος. Ενώ υπάρχουν ακτινολόγοι που θα μπορούσαν στον νομό να βοηθήσουν σε επίπεδο part-time. Πάντη, η πολιτική σας μεταφέρει την ευθύνη του γιατρού και του ασθενή να ψάξει ο μεν γιατρός να βρει χρήματα και ο ασθενής να επιλέξει πού θα θεραπευτεί. Αυτό λέει τώρα. Όταν δίνανε 2.000 ευρώ αφορολόγητα να έρθουν ιδιώτες ακτινολόγοι, δεν ήρθαν. Η λειτουργία απαντήστε αυτό. Γιατί δεν το απαντάτε αυτό, κύριε Βουλευτή. Το θέμα του COVID. Έδινε η κυβέρνηση 2.000 ευρώ για τον COVID. Ωραία, τα έδινε όμως. Η προσφορά. Σας παρακαλώ. Γιατί δεν ήρθαν οι γιατροί? Εγώ έχω πει επανειλημμένος ότι ο ιδιωτικός τομέας στην. Στο θέμα του COVID, την έβγαλε η παρουσία του, την έβγαλε Μπέικα εξαιρουμένων των ιδιωτικών ιατρίων, των συναδέλφων που κάναν από το βάθιο περίθαλψη, των ιδιωτικών μικροβιολογικών εργαστηρίων, του οργανωμένου ιδιωτικού, η παρουσία του ήταν μηδέν. Αφού πήρε τα χρήματα όλα από την κυβέρνηση σας. Αλλά αφού πήρε τα ούτε χρήματα πήρε. Δεν πήρε τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας που είχαν, πόσα πληρώνανε. Αλλά αυτό πόσα δεν τα πληρώνανε. Ότι εμείς γι' αυτό είμαστε Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και γι' αυτό παρόλα τα προβλήματα είναι πρώτος στην δημοσκοπή. Όποιος πληρώνει, επιβιώνει. Βρίσκουμε το πρόβλημα, το βλέπουμε, το ανοιχνεύουμε και προσπαθούμε να το λύσουμε. Προσπαθούμε. Μπορεί να γίνουν λάθη. Εμείς θα κριθούμε στο αν και κατά πόσο θα υπάρξει ελεκτική κατάσταση. Είναι χειδαιότητα πολιτική να καλύψει τους γιατρούς να κάνουν πλιάτσικο στις τσέπες του κόσμου. Είναι χειδαιότητα. Είναι χειδαιότητα την ώρα της ανάγκης ο κόσμος να έχει το χέρι στην τσέπη και να μπορεί να προσπεράσει ή τη σειρά του χειρουργείου ή τη σειρά στο εξωτερικό ιατρείο. Αυτή είναι η ουσία. Την εκτίμησή μου την έχετε, την ξέρετε, αλλά δυστυχώς λαϊκίζεται. Είναι σπόδρα. Πολιτική χειδαιότητα και θα την πληρώσει ο Κοσμάκης όπως την πληρώνει και τώρα με τα 6.000 χειρουργεία που θα αυξηθούν. Θα υπάρχει το γρηγορώσιμο, το επίσημο. Επειδή δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, κύριε Βρύσαλη, εσείς θεωρείτε ότι ο μέσος Έλληνας όλα αυτά τα χρόνια που δεν πάει τώρα επισήμως στον ιδιωτικό τομέα, δεν έβαζε το χέρι του στην τσέπη στα νοσοκομεία, μην κρυβόμαστε. Το έβαζε. Γιατί βλέπω μια επιμονή των τηλεθεατών ότι δόξα τω Θεώ μια χαλά κράτη το φακελάκι στα νοσοκομεία της Κρήτης. Άρα η κυβέρνηση τον νομοποιεί και το παράνομο το κάνει νόμιμο. Και το ανήθικο το κάνει ηθικό. Αυτό πάμε. Σε τέτοια υγεία πάμε στον 21ο αιώνα. Δηλαδή πάμε σε μια υγεία που οι ευρωπαϊκές χώρες την πλήρωσε ο Κοσμάκης με τον COVID ή την πληρώνει ο Άγγλος πολίτης, ο Άγγλος νοσηλευτής, ο Άγγλος γιατρός, ο Ισπανός νοσηλευτής με τις κινητοποιήσεις που κάνουν. Για να δει ο πολίτης ο Άγγλος ειδικό γιατρό, κάνει από χρόνο και πάνω. Αυτό το σύστημα υγείας θέλει να φέρει και η Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι το ευρωπαϊκό ιδεώδες που επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αυτά είναι. Στην Ισπανία, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση έχει. 250.000 Ισπανοί είναι στον δρόμο για να διαδηλώσουν για ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είναι πρωτοτυπία της Νέας Δημοκρατίας αυτό που θέλει να γίνει. Να είχαμε στην Ελλάδα το δημόσιο σύστημα της Αγγλίας. Να είχαμε. Έστω και δεν μπορούσαμε. Ρωτήστε τους Άγγλους συνάδελφους σας. Ρωτήστε τους Άγγλους συνάδελφους. Τρία χρόνια ήμουν εκεί. Ναι, ξέρω τι γίνεται. Μακάρι. Ποια περίοδο όμως. Μακάρι και δείτε και την. Πάντως καμιά κυβέρνηση, κύριε Δασκαλάκη, δεν γεννήθηκε στο φακελάκι. Ούτε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η σημερινή, καμιά κυβέρνηση δεν έκατσε να ασχοληθεί με αυτό το φαινόμενο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους βόλευε.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο λέγανε εντάξει, έχουμε κάποιους γιατρούς εκεί και τα παίρνουν πάλι από την τσέπη των πολιτών με αυτόν τον τρόπο και καλύπτουμε το ότι είναι χαμηλή μισθή όλο αυτό το διάστημα. Δεν ασκήθηκε ποτέ μια καμπάνια σαν αυτή που είχε γίνει παλιότερα από την Ομοσπονδία την ΟΕΝΓΕ, όταν ήταν και ο Ξανθός τότε στην ΟΕΝΓΕ και είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία που έλεγε είχαν γεμίσει τα νοσοκομεία αφήσεις. Αν σου ζητήσουν ένα φακελάκι, δώσε ένα άδειο. Μια τέτοια καμπάνια στον κόσμο από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο που να λέει πληρώνεις τους φόρους σου. Πληρώνεις τις φορές σου, δεν θα πληρώνεις τίποτα άλλο. Πώς φτάσαμε? Έτσι ξαφνικά αρρώστησαν οι κριτικοί? Πώς αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση την πανδημία? Γιατί προχώρησε στην κοβιντοποίηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, όλων των δημόσιων νοσοκομείων? Ευτυχώς ήταν αυτή η κυβέρνηση. Και δεν ήσασταν εσείς. Εντάξει, εντάξει. Στον COVID είναι... ευτυχώς. Πανηγυρίζετε για τους 34.000 νεκρούς. Ευτυχώς. Πανηγυρίζετε που περάσαμε την Ιταλία στους νεκρούς. Που είμαστε 18η χώρα στον κόσμο σε ποσοστό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων. Δηλαδή πανηγυρίζετε. Θεωρείτε επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πασπάτη, αυτό το πράγμα? Ότι... δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν ίστησε η ιατρική. Η Νέα Δημοκρατία έκανε οργάνωση γιατί ήταν η κυβέρνηση της χώρας. Και... την ιατρική την ίστησαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Α, δηλαδή εσείς. Την ιατρική, ναι, την ίστησαν. Εσείς λέτε για την αποτυχία. Γιατί... η Ελλάδα. Για την αποτυχία σας... και εγώ κύριε Μαρουσάκη, δεν μιλάω. Είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Σας παρακαλώ, πια. Περάσαμε την Ιταλία. Ποια αποτυχία τώρα, τα στατιστικά τώρα. Περάσαμε λοιπόν, την Ιταλία. Σας πα... η Ελλάδα για τα δεδομένα της. Για τα δεδομένα της, το ιατρικό... η μελέτη λύτρα σας διαψεύδεις αυτά που λέτε. Οι μελέτες είναι με τι κριτήρια γίνονται. Έχω και εγώ γνώσεις από μελέτες, δεν είμαι μακριά από τις μελέτες. Η Ελλάδα για τα δεδομένα με τα οποία μπήκε πήγε πάρα πολύ καλά και το ιατρικό και το νοσηλευτικό της προσωπικό με ηρωικό τρόπο πραγματικά. Γιατί το στήριξε μόνο το δημόσιο σύστημα. Κανένα άλλο σύστημα δεν έγινε. Γιατί λογαριαστήκαμε την περίοδο της πανδημίας συμμαχόμενη υγειονομική, λοιπόν, ζητώντας πήγε μέτρα πάρα πολύ για όλους. Όταν κατηγορούμαστε και εμείς ότι κάνουμε, πώς το λένε, λαϊκισμό. Η μισή νεκρή ήταν εκτός μεθ. Η μισή νεκρή από ο COVID ήταν εκτός μεθ. Εννοείται. Βεβαίως. Γιατί η μεθ που έφτιαξε η κυβέρνηση δεν ήταν αυτές που χρειαζόταν.